Πριν από λίγες μέρες ήρθανε, έγινε μια κλοπή, κάτι παιδιά εκεί και σπάσανε το παράθυρο της γειτόνισσας. Βγήκαμε όλοι έξω, φωνάξαμε να ειδοποιήσουμε να έρθει η ασφάλεια και τους λέμε ότι είναι τα παιδιά σας, τα δικά σας. Λέει, δεν είναι τα δικά μου. Έτσι και πεις, λέει, κάτι, θα βάλω φωτιά και θα σας κάψω. Λέω, εμάς θα κάψετε, εσάς. Εμείς είμαστε ηλικιωμένοι, λέω, σας πειράζουμε, κάνουμε τίποτα. Όχι, λέει, αν πεις τίποτα ότι είναι τα παιδιά μου, θα βάλουμε φωτιά και θα σας κάψουμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα έρχονται για τις ανάγκες τους δίπλα στο δικό μας το σπίτι. Έχουμε πολύ βρωμιά, πολύ ακαταστασία, παιδιά. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ στην κύριο Σαγγελέα, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με το Στρουμά. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είμαστε ρατσιστές. Πλην όμως αυτοί μας αναγκάζουν να έχουμε. Διότι. Έχουν μαζευτεί κάτω, έχουν κάνει γκέτο, δεν υπολογίζουν κανένα, δέρνουν τα γερόδια, χτυπούν τα σπίτια, κλέβουν, σπάζουν τις συντεριές, φαρμακώνουν τα σκυλιά, να τα ακούσει και η κυρία αυτή που είναι για τα σκυλιά. Λοιπόν, φαρμακώνουν για να κλέβουν, δηλαδή, να μπαίνουν μέσα ανεξέλεκτα. Εμείς έχουμε κάνει ένα φάκελο σήμερα εδώ, θα τον καταθέσουμε τον κύριο Σαγγελέα με όλα τα προβλήματα. Έχουμε προσλάβει νομικό σύμβουλο, έχουμε στείλει στα Υπουργεία, απαντήσεις δεν έχουμε λάβει και παρεπιπτόντως εδώ είναι ορισμένοι από την Ανθήλη που πουλούν. Αγροτεμάχια, το τονίζω, αγροτεμάχια, μέσα στη νατούρα, και αυτό το τονίζω, και οικοδομούν σπίτια παράνομα για μας. Έχουμε ενημερώσει την Πολεοδομία, έχουμε ενημερώσει τη Δημαρχία, έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε ενημερώσει την Νατούρα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Σήμερα εδώ να παραστούμε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, να το εκφράσουμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας, διότι ο κρατικός μηχανισμός κοφεύει. Οι απαντήσεις που μας δίνουν δεν υλοποιούνται ποτέ από καμία υπηρεσία, είτε αυτή είναι η πολεοδομία είτε οι υγειονομικές υπηρεσίες. Καλούμε και προσκαλούμε να μας βοηθήσουν και τους θέτουμε πρώτον των ευθυνών τους την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί η κατάσταση στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Ανθήλης είναι ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν θέματα εκφοβισμού, bullying, υπάρχουν θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να εξεταστούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχουν ζητήματα του δομημένου περιβάλλον της Ανθήλης σχετικά με τις παράνομες εγκαταστάσεις των γύφτων και τα παράνομα κτίσματα. Γνωρίζετε όλοι, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι που μιλήσανε, ότι όλα τα κτίσματα εκτός του σχεδίου της περιοχής Ανθήλης τίθενται στην Νατούρα. Είναι μη άρτια. Δεν μπορούν να οικοδομηθεί σπίτια. Είναι αγροτεμάχια. Δεν είναι οικόπεδα. Αυτό θέλουμε να θίξουμε και στον εισαγγελέα μαζί με τα άλλα τα προβλήματα. Θέτουμε πρώτων ευθυνών τους, σας ξαναλέω πάλι γιατί έχει σημασία, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την υπηρεσία δόμησης της Λαμίας και τις υγειονομικές αρχές. Ο εισαγγελέας θα γίνει κοινωνός των προβλημάτων μας, ελπίζουμε να μας βοηθήσει και ελπίζουμε να αρχίσει τις διώξεις, γιατί στην Ελλάδα πλέον πρέπει να αρχίσει αυτό το πράγμα για να, αρχίσουν τα γρανάζια να κινούνται. Στην αρχή, δηλαδή πριν 5-10 χρόνια, είχαν έρθει μερικοί, είχαν πάρει οικόπεδα, είχαν κλείσει ορισμένα σπίτια τα οποία ήταν νόμιμα κατά τον νόμο, δεν τους πειράζουμε αυθενός. Τώρα όμως έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση, έχει όρθει όλη η καμιλόβρηση, έχει έρθει να στείλει. Και όχι μόνο, Βιωτία και τα λοιπά. Και συνεχίζουν να έρχονται. Έχει γίνει ένα γκέτο από παράγκες, πολλές παράγκες. Έχουμε πάρει αεροτοπογραφίες και με ντρόν. Τις οποίες θα τις καταθέσουμε και αυτά μαζί με το φάκελο στον κύριο Εισαγγελέα, για να μας δώσει κάποιος λύση. Διότι εμείς δεν μπορούμε να βρούμε λύση αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα ξαναγκαστεί ο κόσμος να πάρει το δρόμο στα χέρια του. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, λέμε, πηγαίνουμε δηλαδή ιεραρχικώς από μια υπηρεσία στην άλλη, μπας και βρούμε το δίκαιο μας. Και σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται. Τώρα αποτέλεσμα δεν έχετε δει. Αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Εδώ είναι 50 μέρες. Με δικηγόρο έχουμε βάλει, έχουμε κάνει όλα τα έγγραφα και κανένας δεν απαντάει. Η πολεοδομία απάντησε. Είχε βγάλει 20-30 άδειες, τις οποίες εμείς τις καταγγείλουμε ως παράνομες. Όντως ήρθε από την πολεοδομία χαρτί ότι οι ίδιες άδειες βγήκαν παράνομες. Συνεχίζονται όμως οι εργασίες. Έχουν βγάλει στην αστυνομία να γίνει παύση. Έχει στείλει η Δημαρχία ένα έγγραφο στην αστυνομία να γίνει παύση οποιασδήποτε εργασία, είτε νόμιμη είτε παράνομη, ώστε να γίνει αναψηλάφιση. Και αυτοί όμως συνέχεια προχωρούν και φτιάχνουν καθημερινώς. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε χωροφύλακες των Ρωμά. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, γιατί δεν μας προσέχει κανένας. Λοιπόν, ρεύμα κλέβουμε. Λοιπόν, υγειονομικό δεν έρχεται να δει. Γεμάται οι δρόμοι ακαθαρισίες. Λοιπόν, κλέβουνε. Δηλαδή, μια γιαγιά να πάει να ψωνίσει, αυτομάτως μπαίνουν στο σπίτι. Σπάνε τζάμια. Λοιπόν,
στο σχολείο γίνεται ανεξέλεκτη πάλι η κατάσταση. Είμαστε περισσότεροι αυτοί από εμάς. Στην πλατεία, ακαθαρισίες. Στους δρόμους κυκλοφορούν και ψάχνουν να βρουν ποιος λείπει από το σπίτι για να κλέψουν. Τι άλλο. Έχουν χτίσει μέσα στη νατούρα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δηλαδή, αν πάω εγώ αυτή τη στιγμή και χτίσω μέσα στη νατούρα, αμέσως θα μου βάλουν χειροπέδες. Για αυτούς, άλλος νόμος. Κράτος εν κράτη έχουν γίνει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Όχι μόνο μας κλέβουν. Για τα κρούσματα, σας πω. Κλέβουν ηλικιωμένες γυναίκες και άντρες. Κάθε μέρα γίνεται και από 2-3 κρούσματα. Φαρμακώνουν, σας είπα, τα σκυλιά για να μπαίνουν μέσα ανεξέλεγκτα. Μας φοβερίζουν, έχουν καλά σνοικοί όπλα και μας φοβερίζουν ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας κάψουν. Λοιπόν, δέρνουν και κόσμο, μικρά παιδάκια και κόσμο μεγάλο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, μαζεύονται 10 από αυτούς, τι να κάνει. Τι να δει, τι να κάνει. Λοιπόν, και είναι και γκέτο, αλλά είναι και η ζωή μας. Αβίωτη. Δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο εμείς να ζήσουμε στο χωριό. Κάτι πρέπει να γίνει. Ή θα γίνει αυτούς τους λαθρέους να τους περιμαζέψουν και να τους διώξουν και να μένουν οι μόνιμοι και αυτοί που είναι νόμιμοι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ή αλλιώς θα μας αναγκαστούμε, γι' αυτό πάμε και στον κύριο Σαγγελέα να του πούμε εγγράφως, θα του καταθέσουμε εδώ έγγραφα, θα αναγκαστούμε να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Είχαν γίνει και παλαιότερα. Για να αποφύγουμε δηλαδή τα χειρότερα εμείς αυτή τη στιγμή μαζευόμαστε. Δεν είμαστε αυτοί μόνο, είναι ολόκληρο το χωριό. Τώρα βρίσκουν δικαιολογία πάνω από τις υπηρεσίες και μας λένε πουλάτε ρε παιδιά. Ναι, πουλάνε. Είναι 10 άτομα στο χωριό που πουλάνε αγροτεμάχια, το τονίζω, αγροτεμάχια μέσα στη νατούρα. Δεν πουλάνε οικόπεδα που χτίζουν. Είναι δηλαδή ένα κύκλωμα μηχανικών, ένα κύκλωμα μοιχείων, δεν ξέρω που τρώνε τα λεφτά αυτού μαύρα. Λοιπόν, και ένα κύκλωμα τοπογράφων αυτού, δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεν βγει το πόρισμα. Λοιπόν, και γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι. Αλυσβερίσι δηλαδή και ενάντια στο κράτος ακόμη. Διότι δεν νομίζω να έχουν ΦΠΑ και ΙΚΑ αυτά τα σπίτια τα οποία γίνονται. Εγώ ξέρω, έχω κάνει οικοδομή και έχω ολόκληρο φάκελο, έχω πληρώσει ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ΣΥΚΑ κτλ. Λοιπόν, για κάγκελα, για βαφές, για ψηλά, για χοντρά, για πλακάκια. Αυτοί έχουν τίποτα. Αυτοί ρίχνουν ένα τετράγωνο εκεί, το οποίο δεν έχει και τις βάσεις, ας πούμε, να γίνει ένα σπίτι σωστό. Του λένε για 10 τετραγωνικά, φτιάνουν 150, μένουν 10 οικογένειες. Ναι, εντάξει, αυτό.